Γεια σας, ξεκινάμε καινούργιες εκπομπές για τον Γιώργο. Στείλατε κάτι mail, κάτι τηλέφωνο αυτού μέσα, βάζατε στα Instagram αυτά. Το θείο τον Αριστείδη θέλαμε απόψε να διώξει τον Ανιψιώσο. Και η εκπομπή είναι εδώ για μπάλα, Γιώργο, Μίλς και ό,τι άλλο θες. Αλλά δεν είμαι μοναχός. Έχω το φίλο μου τον Τρίκαρδο. Από το καφενείο του Φιλαράκη, όποιος γοστάρει μπυρίμπα διάδα μέσα, όποιος θέλει απόψη. Εσύ που θα γράψεις από κάτω, θεία Αριστείδη και Τρίκαρδη, είσαι άσχετα από ποδόσφαιρο. Στην Εψανά Άρτας έχω κάνει ανάποδο ψαλίδι, εγώ προσωπικά στο 94, και πήγε μπάλα μέσα στο λεωφορείο, έσπασε 4 τζάμια. Ντεράπαρα λεωφορεία, ξέρω, κυνήσαν. Εκεί κατάλαβα την ιδέα. Τρόμαξα, σκιάχκα απόψε. Θυμάσαι που παίξαμε μπάλα και πάει ένα σουτ δικό σου σε κάτι βατράχια μέσα και τα ψήσαμε. Τα τρώμε. Και τα φέγαμε, τι τα κάναμε. Τα κάναμε έτσι. Το ένα το τρώγαμε και ομό, έτσι για μεζέ. Ρέα. Μαζί με την πύρα, έτσι, μέσα, έτσι. Η εκπομπή είναι καινούρια για το γύρο που το λένε οι μορφωμένοι του 20 και έχουμε 21. Δεν το ξανά αυτό το πράγμα απόψε. Αναλύομαι τσαγώνες όλο τον ομίλον απόψε. Εσύ που μας ακούς εκεί θα πάρεις τηλέφωνο και θα μιλάς με το στόμα σου στην εκπομπή εδώ. Ανοίγουμε γραμμές 090-90-11-125-44-5-144,3 Β. Αυτό για το τηλέφωνο. Για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο, τα ακούσατε. Δεν είμαι μαγνητόφωνο εγώ να τα ξαναπώ απόψη. Και βάλτε αυτή τη δύο που είναι δύο γραμμές έτσι και δύο γραμμές απάνω. Οι τρεις. Όχι, Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε τετραψήφιο για τα μηνύματά σας με χρέωση 19,50 ή εξάντερα. Πάρ' στην εκπομπή εδώ. Στο καφενείο του Μπαρμπάδων. Εξάντερα, χρεώσου. Χρέωσε την οικογένειά σου και τη γυναίκα σου κρυφά με χρεωστικές. 77,51, 19,5 ευρώ το μήνυμα. Λοιπόν, θα ανοίγουμε τις γραμμές στο νούμερο που σας είπα. Όποιος πει βλακία, τρώει το τούβλο στο κεφάλι αυτό εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει το γύρο 11 Ιωνίου. Έχουμε την έναρξη. Θα πάνε εκεί 5-6. Οι διάφοροι κάτι ομπρέλες, αυτές τις βλακίες πάνε και κάνουν τσιμάχ. Κάτι κουβάδες στο κεφάλι είχαν στο Champions League και γέλαγαν μαναχίτς με κάτι σακούλες στο κεφάλι. Θα βγει η Cardi B να τραγουδήσει Παβαρότη. Κάνουν διάφορο. Ποιες λεβέντε μου. Και θα ξεκινήσει το γιώρος ο... Εγώ να σας πω, βλέπετε από την εμφάνισή μου, ότι είμαι με τη Γερμανία. Η Γερμανία πάντα θα είναι φαβορή, όμως αμπαράβαντος. Γιατί είναι τέτοιο, η Γερμανία αυτή πήγανε τον πόλεμο και κάνανε εκεί στην Ευρώπη. Αυτός ο κοντός ήταν αυτός ο αδελφός Χίτλερ. Ο Χούμελς. Όχι, εγώ λέω πιο παλιά που ήταν τον Αμπούχανα. Ο Ρουμενίγκης. Όχι, ο Χίτλερ που είχε κάνει τότε τον πόλεμο. Όχι, δεν ήταν και ο εκείνος, είχε χάσει το, γιούρο. Από την Νορμανδία, από τη Γαλλία, το διπλό. Ήταν ο όμιλος τότε Ρωσία, Γαλλία, Γερμανία και εμείς φίλοι Αμερική. Δεν μου λες ποιος θα το πάρει το γιούρο. Εσύ ποιον είσαι, καλά εγώ με τη Γερμανία φαίνεται. Εσύ, Τρίκαρδε, η ανάλυση σου είναι σημαντική για την εκπομπή αυτή. Τον ωραί. Εγώ έτσι πως βλέπω την διοργάνωση. Πού είναι, μια διοργάνωση, Και γι' αυτό κιόλας για μένα είναι η Τσεχία. Τσεχία είναι το φαβορί. Για μένα είναι το νούμερο ένα φαβορί. Τη θυμάσαι ενωμένη. Τσεχοσλοβακία. Ναι, αλλά τώρα είναι η Τσεχία, η Σλόβαν και η Κία. Και η Κία. Το 1600 το καινούργιο. Ναι, είναι ωραίο, ωραίο όμω αυτό το κίνημα. Πάρα πολύ. Κουμπώνει πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη. Και που πηγαίνει με 200 κουμπώνει την όπισθεν. Και μετά ποιον συναντά. Και μετά συναντά τον από πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού, έτσι. Κουμπώνεις την όπιση, έτσι. Τσεχία, μου δίνεις την πάσα, γιατί ο όμιλος είναι Κροατία, ναι. Τσεχία,
Σκωτία. Σκωτία. Και Αγγλία. Αγγλία. Τα λιοντάρια. It's coming home 200 χρόνια. Ναι, δεν είναι δάρτη, τι είναι δάρτη. Αυτοί οι Άγγλοι. Ναι. Είπανε στους τουρίστες, λέει, να μην έρθουν στην Ελλάδα. Ντροπή του. Ρε στο διάλογο. Όταν έρθετε, θα νησάτε, τσερνάτε. Τι κάνετε, τσίσα σας όσο τα μαζεύουμε και μυρίζουν τα σοκάκια τσίσα. Έχουν πάρει μεγάλους γκολτζίδες. Θα γελάσω απόψε. Ο Στέρλινγκ και τον βλέπεις περπατάει. Αυτό που λέμε τι είπα, κορδοτσούτσουνος. Τι είναι το έτσι. Open, open play. Κοντρολάρι, εδώ είναι το τέρμα. Το μυαλό του Στέρλινγκ είναι έτσι κάπως. Δεν ξέρω από ποια πλευρά να σουτάρω απόψε. Σκωτία με Αγγλία θέλω, γιατί εσύ έχεις κάνει ναυτικό εκεί. Είναι τσακωμένη. Εγώ αν έχω κάνει. Είναι τσακωμένη. Τις θάλασσες έχω πιει με το ποτήρι. Γιατί. Γιατί μου το πάνε, 20 ευρώ μου λέει την πίνεις, λέω εγώ την πίνω. Έχω πια λατσαλά. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που γενιάζει την εκπομπή με τις γραμμές. Ναι, έλα, ποιος είναι. Καλησπέρα, φίλε. Εγώ. Μιλάτε, φίλε. Κάτσε. Καλησπέρα, εννοεί. Έλα, πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, χαμήλωσε λίγο. Το ραδιόφωνο σου! Γιατί μικροφωνίζω! Να ανοίξω το ραδιόφωνο! Ναι, ναι, άνοιξε το! Και βάλε το δάχτυλο στην πρίζα σου! Τα δάχτυλα σου έχεις πουθενά άλλο πριν! Γεια σου, Νικόλα! Νίκος! Ακού καλείς, Νίκο! Άντε, γεια! Ήθελα να το πω πάντα αυτό. Άντε για μας έσπασε στη χωλή αυτό. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Πάμε παρακάτω. Ακροατή. Κόλλησες από τον προηγούμενο. Τώρα συγγνώμη, αυτό είναι εκπομπή που βλέπουμε. Τι. Τι είπες. Είναι εκπομπή σοβαρή. Εσείς είστε μούτρα για να βλέπουμε στη τηλεόρασή μας. Εσύ ποιος είσαι μωρή πατάτα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άκου να σου πει. Κάτσε, έλα εδώ ρε. Κάτσε. Ρέμισε. Έλα από εδώ μωρή πατάτα. Κάτσε, μην το βγάλεις. Κάτσε. Όχι. Περίμενε, κάτσε. Μη σε τρολάει ο κόσμος.